στη Ρόδο, αλλά και όσα συμβαίνουν στην Ιταλία τις τελευταίες μέρες. Αυτό έτυχε να το δούμε τώρα μπροστά μας. Νομίζω ότι δείχνει την πλήρη αποτυχία της πολιτικής του κομμάτι της μετανάστευσης και της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής κυρίως. Ναι. Και εδώ πρέπει να δούμε, ξέρετε, όταν συζητάμε για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, πάντα το πλαίσιο που συζητάμε συνήθως είναι τι κάνει η χώρα που τους υποδέχεται. Δεν μπορεί να συζητήσει σοβαρά για το ζήτημα των προσφυγικών ροών αν δεν συζητήσει για τους λόγους που φεύγουν, που ξεκινάνε από τη χώρα τους. Αν δεν σταματήσουν οι ροές από εκεί που φεύγουν. Εντάξει, αλλά μέχρι να σταματήσουν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και στη Συρία και στη Λιβύη. Αλλά είναι λίγο υποκριτικό, όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων όταν μιλάμε για το Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη. Γιατί η κατάσταση εκεί δεν δημιουργήθηκε αυτόματα. Όπως η Ελλάδα, η Ιταλία. Και αυτό επίσης είναι το ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Που περιορίζει όλο το ζήτημα της διαχείρισης της εισόδου των ροών στις χώρες εισόδου. Και δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και νομίζω ότι το να καλείτε τώρα μετά από τέτοιες τραγωδίες και εκατόμβες νεκρών μια σύνοδος κορυφής που να λέει ότι θα πάρω και άλλα μέτρα για την Frontex δεν είναι απάντηση στην αναμφισβήτητα όμως αν πρέπει να δοθούν κάποια κονδύλια στη χώρα για να μπορεί να αντιμετωπίσει. Αυτό είναι αναμφισβήτητα και μεγαλύτερα από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν δοθεί. Αλλά δεν είναι ζήτημα. Χρειάζεται ευρωπαϊκό διαβατήριο. Χρειάζεται. Ευρωπαϊκό διαβατήριο να μοιραστούν. Όπως καταλαβαίνετε. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό που έγινε το 19, επειδή δεν υπήρχε τότε νομοθεσία διεθνής για τους πρόσφυγες και υπήρχαν εκατομμύρια πρόσφυγες όλη στην Ευρώπη κτλ. Το πρώτο που κάνανε η πατιαρμοστία της κοινωνίας των Ευρώπων, έβγαλε ευρωπαϊκό διαβατήριο. Έβγαλε διαβατήριο πρόσφυγα. Που ήταν σαν ένα διαβατήριο οποιασδήποτε χώρα. Δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Είναι θλιβερό πάντως να χρησιμοποιείτε. Μπάσχε με τόσο, οι Αμερικάνοι φταίνουν εκεί, αλλά με τους Αμερικάνους μπορούμε να τι έχει γίνει τώρα, διότι. Δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι, είναι και οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι. Στη Λιβύη δεν είναι μόνο. Στη Λιβύη δεν είναι μόνο. Εξωτερική πολιτική της πρόκοψης. Στη Λιβύη δεν έχει μόνο οι Αμερικάνους. Αυτή η ιστορία με τους Αμερικανούς και με το. Θέλω να πω μια λέξη για το μεταναστευτικό πριν να αλλάξουμε θέμα. Νομίζω ότι είναι θλιβερό να χρησιμοποιείται για εσωκομματική αντιπαράθεση στο σύνολο της χώρας. Δηλαδή τώρα. Ότι η ελληνική κυβέρνηση φταίει που αυξάνεται η προσφυγική. Καλά, δεν το δημιούργησε τώρα σε δύο-τρεις μέρες. Ούτε το δημιούργησε η ελληνική κυβέρνηση. Και όταν μιλάμε για αντίστοιχα και πολλαπλά νούμερα στο επίπεδο της Ιταλίας, καταλαβαίνετε ότι είναι όλες αυτές. Να μην είναι μέσα στο παιχνίδι της αντιπολίτευσης, της συμπολίτευσης, μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Και χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, διότι αυτό που.